Τέσσερα χρόνια μετά, με ενωπές ακόμα τις μνήμες, τις πληγές και τον πόνο, η πολιτεία με επικεφαλής τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη απόντησε τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους 13 ηρωικούς νεκρούς του Μαρί. Στις 9 το πρωί, στο χώρο της τραγωδίας, μπροστά από τα μνήματα των αδικοχαμένων παλικαριών του ναυτικού της ΕΜΑΚ και της πυροσβεστικής, ψάλληκε τρισάγιο χρωσταντούντος του Επισκόπου Μεσαωρίας Γρηγορίου. Τραγικές φιγούρες, οι συγγενείς των νεκρών. Γονείς, αδέλφια, σύζυγοι και παιδιά. Όλοι εκεί με δακρυσμένα μάτια και αμέτρητα, αναπάντητα γιατί. Στην κρατική ανεπάρκεια αλλά και τις πολιτικές ευθύνες αναφέρθηκε στην ομιλία του και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καθένοντας παράλληλα τη συγγνώμη της πολιτείας για τις πράξεις και τις παραλήψεις της. Διοδύνη μας για το τραγικό όσο και άδικο χαμό των ηρών μας, να προκαλεί παντοτινά τις συνειδήσεις μας. Πραγματικά σαν ερηνεία θα κυνηγά την κρατική ανεπάρκεια και την αμέλεια της πολιτείας, αλλά και θα οδηγεί τα βήματα μας στον δρόμο για το μέλλον της πατρίδας μας. Υποκλινόμαστε με σεβασμό στη μνήμη τους, επαναλαμβάνοντας τη συγγνώμη μας για όλα εκείνα που οφείλαμε σαν πολιτεία να πράξουμε, αλλά παραλείψαμε. Θέλω να επαναλάβω την διαβεβαίωση πως δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να επαναληφθούν ανάλογα σφάλματα και η χώρα μας να ζήσει παρόμοιες τραγωδίες. Αφού σημείωσε πως η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την υποχρέωση λογοδοσίας και ανάληψης ευθυνών εκ μέρους των αρχόντων της πολιτείας, ο πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρθηκε τόσο στην απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να ανακηρύξει σε ήρωες τους 13 πεσόντες, όσο και στη σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης Ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι οικογένειές τους. Σεβαστοί συγγενείς των ηρών, με τη σκέψη μου στραμμένη σε εσάς που φέρετε το κύριο βάρος των συνεπειών της μεγάλης αυτής τραγωδίας, θέλω να επαναλάβω την υπόσχεση ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ούτε η μνήμη τους να λησμονηθεί, ούτε οι ευθύνες μας ως κράτος να διαγραφούν. Με γοργούς ρυθμούς προχωρούν και οι διαδικασίες για την κατασκευή μνημείου προς τιμή των ηρών, καθώς και της ανέγερσης εκκλησίας Βυζαντινού ρυθμού στο χώρο της τραγωδίας εντός της ναυτικής βάσης. Το κόστος της ανέγερσης του ναού ανέλαβε εξ ολοκλήρου η Αρχιεπισκοπή, ενώ τα αρχιτεκτονικά σχέδια παρουσιάστηκαν σήμερα στον πρόεδρο Αναστασιάδη και τους συγγενείς των θυμάτων. Η θυσία των θυσιαστέντων έγινε ένα αφορμή να θεμελιωθούν τρεις εκκλησίες. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αρχηγούς και εκπροσώπους κομμάτων, επικεφαλής του Σωματών Ασφαλείας και συγγενείς των νεκρών. Επικελευστής Μιχάλης Ηρακλέους. Η εκδήλωση έκλεισε με την ανάκρουση του εθνικού ύμνου.